Κουζίνα. Νάτος, νάτος. Μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Ο Γιάννης ο κατέβαζε. Ο Γιάννης ο κατέβαζε και το. Γαλάρας είναι. Γαλάρας. Πάει, τον έστειλε τον άνθρωπο. Τον έστειλε τον άνθρωπο. Δεν το ήξερα, συγγνώμη ρε Κατερίνα. Ήρθε και η μαρμελάδα. Δεν βρήκα σίκο, είναι φράουλα. Δεν με χαλάει, όλα τα τρώω. Λοιπόν, σήμερα τυρόπιτα χωρίς φύλλο με άριστον φυτικά έλαια. Τρελαθείτε όλοι. Τρελαθήκαμε γιατί φάγαμε ήδη. Λοιπόν, πανεύκολη, πεντανόστιμη, όλοι ξέρουμε πλέον άριστον φυτικά έλαια, ίσον γεύση, άρωμα και φυσικά υγιεινότατο γιατί είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε. Πανεύκολη. Σας έχω κάνει τρεις διαφορετικές εκδοχές. Μπορείτε να βάλετε μέσα. Ωραίο. Από ψητά μανιταράκια. Να βάλετε ανιθάκο ωραίο, να το κάνετε λίγο πιο χωριάτικο, έτσι πιο ιστορία μου, αμαρτία μου. Πάθος μου μεγάλο. Ίσαρο, όσια μου. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε σπαράγγια. Μπορείτε να βάλετε και αλατικά. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Το άριστον φυτικά έλαια είναι ένα σύμμαχος που θα μου κάνει την τυρόπιτά μου άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς φτιάχνετε. Έχω εδώ ένα μεγάλο μπολ. Σας έχω μασίφ με λίγα σκεύη πάλι γιατί εύκολο. Δεν θέλω. Εύκολη συνταγή. Εύκολο, είναι για μπαμπαμ. Κολατσό για το παιδάκι στο σχολείο. Πολύ βασικό. Πολύ μασίφ. Βασικό. Ωραίο. Λοιπόν, σε ένα μπολάκι θα βάλω βουτυράκι στραγγιστό μέσα. Όλο. Και σας έχω δώσει και ωραία συνταγή, είναι όλα ίδια. 200 γραμμάρια και όλα τα τυριά είναι από 150 γραμμάρια. Μαγιά τρελή. Λοιπόν, γιαουρτάκι μέσα. 3 αυγουλάκια, ολόκληρα, μέσα μαζί με το γιαουρτάκι. 1, 2, 3. Άρα τι κάνει μια τυρόπιτα. Τα απλά πράγματα, αρκεί να έχουμε καλές πρώτες ύλες, μας κάνουν ένα πράγμα θαύμα, παιδιά. Θαύμα, τι να σας λέω. Μη δεις, μη δεις. Εντάξει τα παιδιά μου, είστε ωραίοι. Τα υλικά σου, να δούμε αν κόβετε καμιά σαλάτα, αλλά δεν χρειάζεται, μωρέ. Τυροπιτάρα. Άστο, μην ασχολείσαι. Ναι, κάνε δουλειά σου εσύ τώρα. Πάμε, ήρθε η ώρα να βάλω το αγίασμα. Άριστον φυτικά έλαια. Είμαι κυμπάρης με αυτό το προϊόν. Αυτό δεν πάγαμε πριν φάει, είναι πολύ ωραίο. Θα φάω και από αυτό γιατί θα φοβηθώ. Βάλε και έκανα και αυτό που μου είπες. Πρέπει να έχει μέσα και λίγο. Ναι, έχω βάλει φρέσκα λιγανίτσα από πάνω για να γουστάρει. Πήρα από το μανάβι μας, από τα αδέρφια Κατσίκη. Λοιπόν, άριστον φυτικά έλαια. Είμαι κυμπάρης, θα βάλω μπόλικο γιατί μου αρέσει ρε παιδιά. Μ' αρέσει, είναι. Σας έχω βάλει 200 γραμμαριάκια μέσα. Να παίξετε, θα καταλάβετε μεγάλη διαφορά στο φαγητό σας. Έχουμε κάνει τόσες συνταγές, τις έχει απογειώσει αυτό το πράγμα. Και με το που το ανοίξετε, θα το μυρίσετε. Γεμάτες κουταλιές, να είσαστε κυμπάριδες. Λοιπόν, και με ένα σύρμα, έχω ξαναλέω, γιαούρτι, αυγά, άριστον φυτικά έλαια και χτυπάμε. Μέχρι να γίνει ένα ομογενοποιημένο μείγμα. Χρησιμοποιώ και ωραίους διαλέκτους να πούμε για να είμαι πιο κανονικός στον απλό λαό. Στον απλό κόσμο. Και όπως έχω διαλύσει τα τρία υλικά μου, πετάω μέσα και λίγη κρεμούλα. Για να το αφρατέψω λίγο. Θα δείτε ότι η κρέμα θα σας δώσει μια αφρατάδα. Υπάρχει αυτή η λέξη. Αφρατάδα. Εντάξει, μωρέ, τώρα δεν βαριέσαι τώρα. Εσύ το πες, εμείς δεν μιλήσαμε. Αφρατάδα. Εμείς καταλάβαμε. Αφρατάδα. Όλοι καταλαβαίνουμε. Στην τυροπιτούλα μας θα μας φουσκώσει για να μας την κάνει ακόμα. Ρε φίλε, δεν γίνεται να φτιάχνουμε κάτι ωραίο να μπλέουμε τα σάλια. Γιώργο, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ έξυπνη η λύση αυτή. Παιδιά, πανεύκολο είναι. Λοιπόν, πίσω το σειρματάκι μου. Ήρθε η ώρα για τα τυράκια μου. Φυσικά, θυμαράκι φρέσκο ή ριγανίτσα φρέσκια, ό,τι έχετε, αλλά αν έχετε και ξερή, κανένα πρόβλημα, καλά να παίξετε μπαλίτσα, απλά τι γίνεται με τα ξερά. Μυρωδικά, να βάζετε λίγο πιο λίγο, γιατί αν βάλουμε περισσότερο, μέσα στο ψήσιμο πικρίζει. Γιατί δεν μας βγάζουν κατευθείαν τα αρώματα όπως είναι τα φρέσκα. Με πιάνεις και λες, όπου δεν βγάζει άρωμα, δεν βγάζει άρωμα, ρίχνω, και στο τέλος πίκρισε, χαιρέτησε. Δεν θέλουμε να χαιρετήσει, οπότε βάζω εδώ ένα συμπούρμπουλο, ένα συνοθήλευμα καταστάσεων και πραγμάτων που έχω κάνει με θυμάρι και με φρέσκια ρίγανη μέσα στο μείγμα μου. Συνεχίζω, φετούλα τριμμένη μέσα, εδώ είσαι. Πεκορίνο αουρίκιο που λέγαμε που σας έχω εδώ πέρα. Ωραίο τυρί, πολύ ωραίο τυρί. Πολύ ωραίο τυρί, παιδιά. Να το τρίψετε πάνω στα μακαρόνια σας. Θα πάθετε ζαβλαμά. Μιλάω εγγυημένα. Την πήρα την κυρία Ανά Μαρία και της λέω το θέλω αυτό όπως και δίποτε. Λοιπόν. Την κυρία Ανά Μαρία. Το στρατηγό εννοείς. Θα προτιμήσω να μείνουμε στο επίθετο. Την κυρία Καμιλάρη. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τον ταλέπορο. Εντάξει, μωρά. Λοιπόν. Τριμμένο πεκορίνο αουρίκιο που το εισάγει όπως είπαμε μόνο η Άριστον. Και βέβαια γκούντα και λίγη γραβιέρα. Γιατί βάζω γκούντα και γραβιέρα. Για να γλυκάνει. Ακριβώς. Επειδή έχω βάλει αλμυρά τυριά μέσα, θέλω κάτι να είναι πιο ήπιο μέσα στο στόμα μου.
Οπότε βάζω αυτά τα τυράκια για να τα απαλύνω. Ανακατεύω με μία μαρίζα. Δεν θέλω να σε λερώσω. Το πάω λίγο πιο μακριά. Δεν πειράζει, για να με λερώσει, έχω μέσα τόσα ρούχα να αλλάξω. Έχεις δίκιο. Και για πάρτι σου! Έλα, γιατί έχουμε καιρό να κουνηθούμε. Πάντως σήμερα με τόση βιταμίνη ε που έχουν μέσα τα φυτικά ελαιόλαδα, πολύ φοβάμαι ότι θα ομορφύνουμε κι άλλο, ρε παιδιά. Πόσο ρε και δεν θα τα αντέξουμε πια, ούτε να αλληλοκοιταζόμαστε εδώ μέσα. Δεν φτάνει ακόμα κι άλλο, δεν φτάνει. Λοιπόν, ανακατεύω. Τι εννοεί, λένε ο πρώτο πυθυντικό, για όλου μα το λέω. Πάλι ζήλεψε. Δηλαδή, μη μα πάρει και εμά η ομορφάδα, Ελένη. Τόση βιταμίνη ε φάγαμε σήμερα μέσα τα φυτικά ελαιόλαδα. Τι δεν θα δούμε διαφορά. Συνεχίζουμε στο έργο μας. Έχω ανακατέψει τα τυράκια μου μέσα με μια σπατουλίτσα ή με μια κουτάλα. Έτσι, μην βάλετε σίγμα για να ανακατέψετε το μείγμα, γιατί θα μπουν όλα τα κομματάκια μέσα στο σίγμα και δεν θα ανακατευτεί καλά. Υπάρχει, είναι λογικό. Και συνεχίζουμε. Τελευταίο αλευράκι για να μας φίξει την πιτούλα μας. Ωραία. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και θα ρίξω. Μισό κουταλάκι του γλυκού πιπεράκι, δεν βάζουμε πολύ, και 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλατάκι. Δεν βάζουμε πολύ αλάτι, γιατί λογικά, το καταλαβαίνετε, λογικό είναι ότι τόσα τυριά μέσα, λίγο αλατάκι δεν θέλουμε, αλλά το χρειάζεται το αλάτι. Έτσι, μην πάτε και δεν μου βάλετε καθόλου, θα βγει άνοστη. Σας το λέω εγγυημένα, truly speaking. Thank you. Λοιπόν, μου λέει, φίλη σου. Συνεχίζω. Όχι, λέει, πολύ ωραίο, αλλά θες ένα μποτοξάκι. Εντάξει, τι είπε τώρα. Θες μου το γιατρό σου να πάω. Που έχει κλείσει δεκαετία που τα παράς. Και λίγα, λέω. 15 να πω. Όχι, ρε το κορίτσι. Όχι. Είναι μικρό. Τι είναι? Μικρό. Που μου έρχεται εδώ και γυαλίζει, λες και είναι καθρέψει απέναντι. Γυαλίζει, γιατί έχει φάει όλη τη βιταμίνη ε από τα άριστον. Όχι, Ελένη. Δεν τα τρώει, τα πλώνει και στο πρόσωπο. Έχει τρελαδεί. Κάνει μπότοξ και κάνει και πολλά. Τι πολλά, μωρέ. Έγινε και γιατρό. Μέρα παραμέρα πάει. Καλή, δεν γίνεται αυτό που λε. Αυτή πάει. Στο πρόβλημα. Στο μόνο με το στούμ, στούμ, έρχονται. Πάμε. Καλή, δεν γίνει τόση. Σαν να την είχα τσιμπήσει μέσα. Είμαι κακόντρε. Δηλαδή να μα λέει ότι θέλουμε μπότοξ. Τώρα και αυτή είπε γιατί μα έκανε ο σκηνοθέτη ένα γκράντε κοντινό τόσο. Και λέει, α, πε το Γρηγόρη, μη στείνεται και πολύ θέλει το μποτοξάκι του. Αν έχει κανένα καλό γιατρό, απάω. Δεν ξέρω. Σίγουρα. Η μαγειρική ενώνει κόσμο. Connecting people, η μαγειρική. Βέβαια. Λοιπόν, θα αλευροβουτυρώσω ένα σκεύος και φυσικά θα βάλω. Σιλβού, κράτησε με ένα δύο, γιατί έχω ταξίδι αύριο και πάω για τρελά μαγειρέματα. Σηκώνω μπράτσα, μανίκια και ορμάω να εξυπηρετήσω όλη την οικογένεια. Να είμαι από μια γωνιά να κάθομαι για να μιλάω και να σε θαυμάζω. Το μόνο σίγουρο δεν θα μιλάς, γιατί όταν μπαίνει η Ελένη στην κουζίνα, όλοι οι άλλοι πρέπει απλά να τρώνε. Okay. Ούτε να μιλάνε, ούτε να μπαίνουν δίπλα μου. Και όρεξη να μην έχουν, πρέπει να φάνε. Πες τα, Γρηγόρη, έχεις φύγει ποτέ ατάιστος? Όχι ατάιστος απλά. Την τρως την πρώτη μπριζόλα, αλλά πρέπει να φας και τη δεύτερη. Όχι, μπριζόλα. Πρέπει και να πίνεις συγχρόνως. Γιατί στο σπίτι, άμα έχουμε κόσμο, πρέπει να το γλεντάμε. Τι αγαπάμαστε, τι είμαστε. Φύγεις με ένα ποτήρι κρασί, θα φύγεις. Τι μένα, με τουλάχιστον ένα ποτήρι. Σε παρακαλώ, είμαστε. Δεν υπάρχει. Τιμπάριδες. Δεν υπάρχει. Τιμπάρι, παίρνουμε δεν... την κάβα ολόκληρη. Δεν υπάρχει. Πρέπει να φύγω. Όταν θα φύγω, έτσι. Εγώ τι αφήνω, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν. Για βάλε. Αλευροβουτυρώνω, έβαλα με άριστον φυτικά έλαια, γιατί θέλω να μου δώσει κι άλλο άρωμα στην πιτούλα μου. Κοίτα, μη στεναχωριέσαι που κι εσύ να σου βγαίνει το βου, γιατί και εμένα, μην νομίζεις, δηλαδή φαντάζομαι και αυτοί που το αγοράζουν, δεν θα φοβούνται πηγαίνοντας στο ταμείο να πούν πήρα φυτικά έλαια άριστον και άμα τους βγει πήρα και βούτυρα χτυπήστε άριστον, το καταλαβαίνω. Όλοι έτσι το έχουμε κάπως στο μυαλό μας. Όμως δεν είναι βούτυρο. Σωστά. Αλλά εμείς μπορεί και να το λέμε και έτσι, δεν θα μας μαλώσει κανείς. Δεν θα βγει ο τσολιάς από μέσα να μας δώσει μία στο χέρι. Τι είπες, ρε. Μην με ξαναπείς βούτυρο γιατί είμαι φυτικό έλαιο. Είναι φυτικό έλαιο, το γράφουν απ' έξω οι άνθρωποι με μεγάλα γράμματα. Αλλά άμα θέλετε να το λέτε και με άλλο τρόπο, δεν πειράζει. Αρκεί να το ξέρετε τι παίρνετε. Άριστον. Λοιπόν, άριστον φυτικά έλαια, καλά τα λες. Κοιτάξτε τώρα, ήθελα να σας πω και κάτι. Τις πίτες τις έκανα σε τρία διαφορετικά σκεύη. Γιατί? Γιατί ήθελα να σας δείξω ότι ό,τι σκεύος και να έχετε σπίτι σας, είτε έχετε πυρέξ, είτε έχετε άινοξ, ή έχετε οτιδήποτε, ότι γίνεται παντού. Άινοξ. Σας έχω, ναι, το τσίγκινο, μωρέ. Πού το δω. Αυτό, άινοξ. Εντάξει, συγγνώμη. Είναι νεαρό το παιδί, δεν μπορεί να το πει τσίγκινο. Αυτά είναι τη εποχή μα, τα λέγαμε. Τα τσίγκινα τα ταψιά. Λοιπόν, λίγο αλευράκι, όχι πάρα πολύ. Και έχω προθερμάνει, θα διάσω εδώ πέρα. Ωραία το μείγμα μου. Πω, ωραίο. Είναι λίγο σφιχτό, αλλά παιδιά μέσα στο φούρνο θα ρεώσει. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς στον αέρα
και θα ψήσω για 40 με 50 λεπτάκια. Πόντο, ωραία. Πόντο. Ίσο θα έρθεις καλοκαίρι και άμα θα βρω φιλικά αποτυπώματα. Μπορεί και γέννητος πλάκι μου, γιατί εγώ το θυμάμαι το τραγούδι. Αυτή την πρώτη μου χρονιά που δούλεψα στο Μέγκα, το 92. Πώς περνάνε τα χρόνια. Να, 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 απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Δεν το καλά. Ήθελα να πει τώρα αυτό το κουμπλέ. Τι μας νοιάζει, εμείς θέλαμε να πούμε το ρεφρέν. Έτσι, μαγιά. Το άπλωσες, μωρέ. Το άπλωσα. Θα φουσκώσει τώρα. Μωρέ, θα γίνει μπόμπα, θα γίνει. Ωραία, θα του βάλεις και από πάνω τίποτα. Ή είναι έτοιμο. Τίποτα, έτοιμο. Άμα... Όχι, λέω μου, του βάλεις και από πάνω φυτικά. Θα του βάλω, δεν όχι, μην βάλεις άμα δεν έχεις βάλει. Ρωτάω, δεν ξέρω. Του πάει, του πάει. Απλά θα βγει λίγο πιο λαδερό, το σκέφτηκα. Όχι, όχι, ωραίο είναι. Με από κάτω να γίνεται η δουλειά σωστή. Έχει και μέσα, φτάνει. 180 αέρα για 40 με 50 λεπτά, Ελενάκι μου, και έχει την πιο ωραία και εύκολη πίτα φυσικά με άριστο φυτικά έλαια. Κάτι έφυγε, αν φταίει. Γι' αυτό θέλω γραμμή από Πάτρα. Εκεί θα βάζω σήμερα το ένα από τα δύο σερβίτσια μου. Μαζί με τα προϊόντα, τα φυτικά έλαια που ταξιδεύουν και μένουν και εκτός ψυγείου ακόμα και αν τα ανοίξετε. Δεν παθαίνουν το παραμικρό. Για να δούμε λοιπόν, πριν δώσω αυτό, να δώσω το δώρο στο Instagram. Μου το φέρνει, Τζόρτζ. Πάμε, πάμε σε ένα ταξιδάκι. Από μαζί και όπου θες. Λοιπόν, είμαστε 45.000 φίλοι, πατάμε το αρέσει και περιμένουμε να δούμε, εδώ είμαστε, ποιο κοριτσάκι, όμορφο, νόστιμο, λαμπερό, θα κερδίσει τα ωραία μας προϊόντα και το σερβίτσιο. Ναντιάκι Μαν. Εσύ είσαι, γλυκό μου κορίτσι, που κερδίζεις το δώρο από την εταιρεία Άριστον με σήμα τον Τσολιά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας και προχωράμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Εσύ είσαι εδώ αύριο ή όχι? Ναι. Α, τώρα εδώ πέρα. Τι είναι αύριο? Παρασκευή. Και είσαι, θα δουλέψεις. Ναι. Μπράβο, πουλάκι. Χαμό θα τα κάνουμε. Αύριο είναι πιο ωραία. Θα δεις, θα δεις. Μου λες τέτοια. Τι θα υπάρχει? Θα κάνουμε. Φαΐ γλυκό. Μπράβο, τάισέ μας γιατί έχουμε και. Έτσι. Έχουμε ταξίδι. Το πάμε. Έχουμε πέσει λίγο. Ναι, έχουμε πέσει, έχουμε πέσει. Εγώ δεν έχω πέσει. Εσείς λίγο λιώσατε. Εγώ το πάω πολύ καλά. Τώρα. Και δυνατά. Λοιπόν.